Κάνε τα όργανα, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα, για πες μου τι κάνουμε. Θα μας πει ο Έκτορας σε λίγο τι θα κάνουμε. Πες μου τώρα εσύ, που είχες φαγωθεί για το χρόνο. Είσαι αισιόδοξη? Όχι. Όχι, σου άρεσε το φαγητό δηλαδή? Όχι, δεν το φαγητό, αλλά δεν μου άρεσε το δικό μου, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Άρα δεν επεμβαίνω άλογο, ο λόγος σε εσένα. Πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, φταίξαμε. Θέλω να πω κάτι. Φταίξαμε, θα κάνω το δικηγόρο της. Φταίξαμε, παρουσιάσαμε αυτά τα πιάτα σε εσάς. Σας ακούμε. Ξεκινάω με σένα πάλι. Πώς σου φάνηκε το πιάτο των κοριτσιών? Ήτανε, σε εμάς προσωπικά ήταν άψητο το κοτόπουλο, δεν το δοκιμάσαμε. Ναι. Ήταν πολύ σκληρή η πιπεριά και ίσως ήταν πολύ ωραία με τη μελιτζάνα. Δηλαδή, εγώ τα λαχανικά θα τα έτρωγα και έτσι, όπως τα. Εγώ. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο. Ωραία. Μια χαρά. Ναι. Εσύ? Εγώ θα πω ότι εντάξει, το κοτόπουλο που μας ήρθε σε εμάς ήταν μέχρι και απ' έξω είχε αίμα. Τη φτερούγα την άνοιξα, ήταν και εκεί ροζέ αρκετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η μελιτζάνα. Και άμα είχε λίγο λιγότερο σκόρδο η σος, αυτά θα τα έτρωγα ευχαρίστως. Καλά. Το δικό σας πιάτο θέλω να μου σχολιάσετε. Δεν μου άρεσε. Γιατί? Γιατί δεν πέτυχε ούτε πουρές, ούτε τα κεφτεδάκια, ούτε η σος, τίποτα. Δεν μου άρεσε καθόλου, απλά. Τι άποψη έχεις για το πιάτο σου? Δεν πέτυχε ο πουρές, έκανες βόλους. Καλά. Και δύο κεφτεδάκια άνοστα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι μήπως... και... Πάμε σε εσάς. Εμείς να ξεκινήσουμε. Πώς σας φάνηκε το πιάτο των παιδιών, θέλω να μου πείτε. Το κεφτεδάκι ήταν άψητο εντελώς. Δεν είχε αλάτι, δεν είχε πιπέρι. Ο πουρές δεν τρώγεται, συγγνώμη παιδιά, και η σος δεν τη δοκίμασα καν. Μάλιστα. Εγώ κοντεύω να λιποθυμίσω από τη σος, από το σκόρδο. Τη δική σου σος τη δοκίμασες? Εμάς ταιριάζει με το ψητό. Μετά από αυτό, η δικιά μας ήταν... φοβερή. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν φάνηκε. Το δικό σας πιάτο το δοκιμάσατε? Το δοκιμάσαμε. Πότε? Το είδαμε, το είδαμε. Το είδαμε ότι ήταν εντάξει. Το τσεκάραμε. Το είδαμε ότι ήταν εντάξει. Με το μάτι. Ναι. Η καλή μαγείρισα το μυρίζει και, και καταλαβαίνει ότι είναι εντάξει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με εσάς. Η σάλτσα σας είναι συμπαθητική, είχε λίγο παραπάνω σκόρδο από ό,τι έπρεπε. Σε γενικές γραμμές όμως τρωγόταν. Τα δικά μου κεφτεδάκια ήταν ψημένα. Δηλαδή, οριακά ήταν ψημένα. Ανάλατα βέβαια. Και έλειπε το αυγό, ήταν λίγο θρυψαλισμένα μέσα. Ωραία. Ο πουρές ήταν μια κόλλα. Θα πρέπει να βάλετε κρέμα γάλακτος ή γάλα, να τη δουλέψετε λίγο παραπάνω. Σε γενικές γραμμές όμως ήταν ένα πιάτο το οποίο είναι το χειρότερο που φτιάξατε μέχρι σήμερα. Το ξέρω. Βέβαια, είχατε να ανταγωνιστείτε ένα πιάτο το οποίο ήταν άρτιο. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό το μπούτι έχει διχρωμία, γιατί αυτό είναι μια καινούρια τεχνική. Καταλαβες. Ναι, λείπει το κομμάτι του λαιμού για να φύγει από μόνο το κοτόπουλο. Τα λαχανικά σκληρά και άγευστα. Η σάλτσα πάρα πολύ σκόρδο και στο όριο του να κόψει. Έχει διαχωριστεί. Εντάξει. Όχι βέβαια ότι τα κεφτεδάκια ήταν καλύτερα, διότι σε βαθμό δυσκολίας ήταν πιο δύσκολο το κοτόπουλο από τα κεφτεδάκια. Εντάξει. Λοιπόν, το πιάτο που κερδίζει είναι. Εγώ νομίζω ότι θα είναι κενό και θα φύγουμε και δύο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, ότι κερδίσατε, γιατί οι δικοί μου κεφτέδες ήταν οριακά ψημένοι αλλά τρωγότουσαν. Το κοτόπουλο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται, είναι και λάθος, γιατί μπορεί να πάθουμε και τίποτα τρώγοντας τα υπόλοιπα που έχει δίπλα, εντάξει. Άτζη, για πες μου. Πιστεύω ότι το δικό μας το πιάτο ήταν καλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Τα παιδιά έχουν και πιο πολύ εμπειρία εδώ. Οπότε συγχαρητήρια. Ελένα μου. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Εγώ το διασκέδασα. Και εμείς πάρα πολύ. Και πιο πολύ από όλους μας η Άτζη. Απλά δεν μπόρεσε να βγει το πιάτο όπως το φαντάστηκε. Δεν πειράζει. Με μαλάρες, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε καλύτερες αλλού. Συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά. Τέταρτη, έτσι. Ναι. Τι έχουμε εδώ? Μια επιταγή που λέει 4.000 ευρώ. Θα τη φέρνω εγώ. Ελάτε εδώ, άντε, ελάτε εδώ. Το έχουμε καθιερώσει. Πλέον έρχονται εδώ. Δεν κρατιούνται, δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να πάει η επιταγή στα χέρια τους. Θέλουν να κάνουν μαζί αποφώνηση. Κρατήστε την επιταγούλα σας. Εδώ και τα τρία κεφαλάκια. Τι είναι, μωρέ. Τι θα πούμε τώρα στον κόσμο που μας βλέπει? Όσο για σας. Δεν λέμε όσο για σας. Λέμε όσο για σένα. Εσύ, πες το δικό σου μήνυμα. Τι θες να πεις στον κόσμο που μας βλέπει από το σπίτι? Άρα. Μια ολόκληρη σεζόν πέρσι και την καινούργια φέτος. Ότι να έρθουν, γιατί είναι πολύ ωραία εμπειρία. Όχι σε μένα, εγώ το ξέρω, ναι, στον κόσμο. Ναι, γιατί είναι πολύ ωραία εμπειρία. Δηλώστε συμμετοχή.
Και απαιτήθηκε παραπάνω χρόνο. Το ωραία. Λες όμως έτσι, σαν να διαμαρτύρεσαι. Όχι. Σαν να έχεις βγει στον δρόμο όχι. με πανό και λες, ζητήστε χρόνο εδώ στην εκπομπή για να μαγειρέψετε καλύτερα. Αυτό φταίει και όχι εμείς. Όλοι. Ε? Ναι. Μπράβο. Όσο για σένα, να ξέρεις ότι μία φορά δεν θα σου φτάσει. Γι' αυτό έλα καλά προετοιμασμένος. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Bye!